Θα πάμε τώρα σε ακόμα μία ζωντανή σύνδεση. Θα πάμε στο επανομαζόμενο και ως χωριό των Ελάτων στη χώρα μας. Είναι ο Ταξιάρχης Χαλκιδικής. Εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Γιωρούδης. Να τον ευχαριστήσω πολύ, να τον καλησπερίσω στην Κρήτη TV. Σας. Να του ευχηθώ χρόνια πολλά. Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλά εσείς, χρόνια πολλά. Ο κύριος Γιώργος Γιωρούδης βέβαια μας έχει κάνει την τιμή, τα έχουμε ξαναπεί, είναι ελατοπαραγωγός. Η σεζόν για τον κλάδο πώς έκλεισε, πώς πήγαν οι πωλήσεις, οι προμήθειες? Πολύ καλά φέτος, ο κόσμος ήταν, είχε ζήτηση. Όλοι οι κάτοικοι στο χωριό μας πουλήσαν πολύ καλά τα έλατα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι όλοι και πιστεύω και οι καταναλωτές που πήραν το έλατο. Δηλαδή κινήθηκε σε σχέση με πέρυσι, βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα, η αγορά πήγε καλύτερα σε σχέση με το 20? Ναι, λίγο καλύτερα, ναι. Λίγο καλύτερα. Πώς βιώνουν τώρα προπαραμονή πρωτοχρονιά στην ημέρα εκεί στον Ταξιάρχη οι μόνιμοι κάτοικοι? Πώς είναι το κλίμα? Παρόλο που έχουν έρθει τώρα, πριν από λίγες μέρες επιστρέψαν, δεν έχει μεγάλη κίνηση στο χωριό γιατί είναι ακόμη πολύ κρύο. Ο καιρός ήταν μέχρι στιγμής μια μέρα με ήλιο, μια με παγωνιά. Είναι λίγο ζορισμένο και από την κατάσταση που υπάρχει. Χιόνι πιάνει πάνω σε όλο τον κόσμο. Ναι, μέχρι μισό μέτρο 60 πόντους πιάνει. Α, το έχει στρώσει τώρα, υπάρχουν εκεί περιοχές που... σε κάποια σημεία είναι... πριν από 10 μέρες είχε χιονίσει. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα, οπότε εορταστικό το κλίμα. Οι μόνιμοι κάτοικοι εκεί στον Ταξιάρχη πώς είναι, κύριε Γιωρούδη? Γύρω στα 600... Είναι 600 άτομα, είναι 600 άτομα. Υπάρχει κάποιο κατάλημα εκεί, καταλήμματα, υπάρχει εστίαση? Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα της περιοχής. Ναι, υπάρχει και εστίαση, έχει 6, 7, 8 ταβέρνες, νομίζω κάπου εκεί είναι. Ναι. Γύρω στα 150 κλίνες, ναι, σε δωμάτια, και έχει και τα δωμάτια είναι κλειστά και στην εστίαση έχει αρκετό κόσμο. Μάλιστα, υπάρχει πληρότητα, ποσοστό πληρότητας έτσι υψηλό αυτές τις μέρες? Πάνω από 70%. Μάλιστα. Πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, για να μεταφέρουμε και το κλίμα βέβαια που επικρατεί σε άλλες περιοχές εκτός Κρήτης. Φυσικά, γιατί πέρυσι ήταν όλα κλειστά, δεν δούλεψε κανένας άνθρωπος. Ακριβώς, καμία σχέση με πέρυσι, όλα κλειστά βέβαια. Λοιπόν, να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Αν μπορείτε να γυρίσετε και την κάμερα όπως σας το είχα ζητήσει και την περασμένη φορά, την προηγούμενη φορά, να δούμε λίγο εικόνα. Για πείτε μας. Εδώ είναι το μεγάλο έλατο που στολίσαμε στην παραμονή των Αγίων Αρχαγγέλων στην πλατεία του χωριού, και δίπλα είναι ένα λίγο μικρότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, 600 μόνιμοι κάτοικοι, υπάρχει εστίαση, υπάρχουν καταλήμματα, έχει χαρακτηριστεί και είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα βέβαια ως το χωριό των Ελάτων. Έχουμε κρατήσει αυτή την επικοινωνία, τα λέμε και με τον κύριο Γιωρούδη, με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν.